Ο Νίκος Παπάς γεννήθηκε στις 16 Ιουλίου 1976 στην Αθήνα και μεγάλωσε στην Κεσαριανή. Είναι στενός φίλος και συνεργάτης του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Στις βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 εξελέγει βουλευτής Β' Αθηνών. Ως Υπουργός Επικρατείας κατέθεσε νομοσχέδιο για την επανίδρυση της ΕΡΤ, ενώ ανέδειξε ως σημαντικότερο θέμα της Υπουργίας του την αδειοδότηση των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών Πανελλήνιας Εμβέλειας, τα οποία λειτουργούσαν υπό ασαφές νομικό καθεστώς. Από τις 5 Νοεμβρίου του 2016 είναι Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Με νόμο που έφερε στη Βουλή και ψηφίστηκε το Φεβρουάριο του 2016 για την αδειοδότηση των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών Πανελλήνιας Εμβέλειας, παρακάμπτονταν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, αρμόδιος ορίζονταν ο ίδιος ο Υπουργός Επικρατείας και ο αριθμός των καναλιών Εθνικής Εμβέλειας περιορίζονταν σε 5. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ένα live news και σήμερα το βράδυ μαζί σας, όχι από το χώρο που μας έχετε συνηθίσει, από το στούντιο. Βρισκόμαστε στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τις τελευταίες σας δηλώσεις και μετά από όλα όσα έχουν συμβεί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, το τι ακριβώς έχει συμβεί την 21η Ιουνίου με την συμφωνία, η οποία συμφωνία αυτή φαίνεται πως ανοίγει άλλους δρόμους και άλλους ορίζοντες για την οικονομία και την σταθερότητα της χώρας. Κοιτάξτε, η Ελλάδα πήρε αυτό που ζητούσε σε σχέση με το χρέος. Και αυτό έχει διπλή σημασία. Πρώτον, διότι απομειώνονται οι υποχρεώσεις της στο επόμενο διάστημα και η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες που έχουν τις μικρότερες ως ποσοστό του ΑΕΠ υποχρεώσεις κάθε χρόνο για την εξυπηρέτηση του χρέους. Τι σημαίνει αυτό, με απλά λόγια, σημαίνει ότι λιγότερο κομμάτι των φόρων που συλλέγονται ή της αναχρηματοδότησης του χρέους μας πρέπει να χρησιμοποιείται για να αποπληρώνουμε τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί είναι αυτό σημαντικό? Διότι αυτό πείθει βεβαίως και το εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό της χώρας, ότι η Ελλάδα δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να αποπληρώνει και να εξυπηρετεί τα χρέη τα οποία έχουν συσσωρευτεί. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία πιθανότητα να προκληθούν προβλήματα. Η δεύτερη πτυχή, η οποία είναι πολύ σημαντική, είναι ότι αυτή η αναδιάρθρωση δεν έρχεται αγκαζέ, θα σας έλεγα, με ένα πρόγραμμα περιοριστικό ως προς την δημοσιονομική πολιτική. Γιατί το λέω αυτό? Διότι έχει υπάρξει αναδιάρθρωση και στο παρελθόν, το λεγόμενο PSI, το οποίο είχε δύο πάρα πολύ αρνητικές πτυχές. Η πρώτη ήταν η μεταβίβαση των βαρών από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα, με το κούρεμα των ασφαλιστικών ταμείων, και εσείς δημοσιογράφος είστε, ξέρετε τι συνέβη και με το δικό σας ταμείο, το κούρεμα των αποθεματικών των νοσοκομείων, έτσι. Και βεβαίως το γεγονός ότι έρχονται αναγκαζέ με ένα πρόγραμμα λιτότητας, το οποίο παραδέχθηκαν και αυτοί που το υπέγραψαν ότι δεν έβγαινε. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο κύριος Χαρδούβελης ο ίδιος, σε μεταγενέστερο βέβαια χρόνο, παραδέχτηκε ότι το υπογεγραμμένο το 2014 πρόγραμμα δεν έβγαινε. Άρα, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει έναν καθαρό διάδρομο, γι' αυτό τα επιτόκια δανεισμού της έχουν αποκλιμακωθεί, γι' αυτό όλο και περισσότεροι διεθνείς οίκοι μας αναβαθμίζουν, γι' αυτό όλο και περισσότεροι επενδυτές είναι έτοιμοι να εμπιστευτούν τα ελληνικά ομόλογα. Ο χώρος ο οποίος διαμορφώνεται δίνει και τη δυνατότητα άσκησης πολιτικής. Παράδειγμα, ήδη έχει διατυπωθεί η δέσμευση από τον Πρωθυπουργό για 700 εκατομμύρια φόρο απαλλαγές, οι οποίες θα ξεκινήσουν από το 2019. Το αποθεματικό, λέτε, των 700 εκατομμύριων, που είναι επιπλέον είναι πόροι. Είναι πλέον των στόχων των πλεονασμάτων. Εκτός αυτού, είμαι βέβαιος ότι στο τέλος του 2018 θα είμαστε σε θέση, όπως το 2016, αλλά και το 2017, να έχουμε τη δυνατότητα να μοιράσουμε την υπεραπόδοση της οικονομίας μας. Δηλαδή, θα πάμε πάνω από το στόχο του 3,5%, θα θέλαμε βεβαίως να μην υπάρχει, αλλά θα τον χτυπήσουμε, που λέμε, και θα τον προσπεράσουμε και θα μπορέσουμε το υπερπλεώνασμα να το μοιράσουμε με τον τρόπο που έχουμε δείξει ότι ξέρουμε να το κάνουμε. Πιστεύετε ότι οι Ευρωπαίοι
και ο κύριος Μοσκοβισή θα επιτρέψουν μια χαλαρότητα το επόμενο διάστημα για τις φοροαπαλλαγές, για τη μείωση του έμφυα, ίσως και για την μείωση του ΦΠΑ που είναι αυξημένος, κύριε Υπουργέ, και το ξέρετε ότι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις περνούν το δικό τους γολγοθά. Θα δίνεται η δυνατότητα, πιστεύετε ότι αυτό θα είναι εφικτό? Κοιτάξτε, υπάρχει μια μετάβαση καθεστώτος αυτή τη στιγμή. Ολοκλήρωση των μνημονίων σημαίνει ότι η χώρα βεβαίως έχει δεσμεύσεις ως προς τον ποιο στόχο πρέπει να πετύχει, έχει πολλαπλάσια ελευθερία στην επιλογή των μέσων. Άρα λοιπόν, και γι' αυτό έχει ανοίξει και η συζήτηση με έντονο τρόπο, όπως είδατε και χθες με την παρουσία του Επιτρόπου Μοσκοβισή, στην Ελλάδα για το εάν και κατά πόσον θα εφαρμοστούν τα μέτρα τα οποία απέτησε το Δούνου του, με τη συνηγορία της αντιπολίτευσης, θέλω να θυμίσω τότε, για την μείωση και την κατάργηση επί της ουσίας της προσωπικής διαφοράς στο συνταξιδοτικό και τη μείωση του αφορολογήτου. Αυξάνονται οι βαθμοί ελευθερίας. Η οικονομία μας τα πάει καλά, βελτιώνονται όλοι οι δείκτες και αυξάνονται οι δυνατότητές μας αυτή τη βελτίωση να την περάσουμε, να την διοχετεύσουμε κατευθείαν στη ζωή και την τσέπη των πολιτών. Με την επίσκεψη του Ευρωπαίου Επιτρόπου του κ. Μοσκοβισή άφησε ένα παράθυρο ανοιχτό στο να συζητηθεί από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών να μην υπάρξουν μειώσεις των συντάξεων το 2019 όπως προϋπήρχε στο σχεδιασμό για την μείωση. Αυτό πιστεύετε ότι θα το καταφέρουμε ως χώρα? Νομίζω για ότι τους ανθρώπους που πραγματικά δικαιούνται αυτή τη σύνταξη. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Θέλω με την ευκαιρία της ερώτησης Πασπαρτού, την οποία καταθέσατε για να δικαιώσετε και το ρόλο σας ως δημοσιογράφος, διότι είναι αυτό που απασχολεί τους πολίτες, έτσι. Θα γίνουν ή δεν θα γίνουν αυτές οι περικοπές, θα πάρθουν τα μέτρα, τα αντίμετρα, τι ακριβώς θα συμβεί. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση έχει αρχίσει και ανοίγει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Ελλάδα, και αυτό αποτυπώνεται, θα είναι σε θέση να πει ότι με βάση τη δημοσιονομική της πορεία και την πορεία του ΕΦΚΑ, ο οποίος πάει πάρα πολύ καλά, καταγράφει 1,5 δις πλεώνασμα περίπου εκεί που οι προβλέψεις λέγανε ότι δεν θα πηγαίνει καλά, μπορεί να ανοίξει τη συζήτηση για το εάν και κατά πόσον και πώς αυτά τα μέτρα θα εφαρμοστούν. Μιλάτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος κατατάσσεται συνήθως με τους αισιόδοξους. Οπότε νομίζω ότι με ενότητα δυνάμεων και με ψυχραιμία και στον εσωτερικό πολιτικό διάλογο αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε. Δεν πρέπει αυτό να είναι ένα αντικείμενο πώλησης και βεβαίως δεν πρέπει η αντιπολίτευση να επιχαίρει και να εύχεται αυτά τα μέτρα να εφαρμοστούν απλώς για να έχει κάτι να λέει, να αποδείξει τις ανοησίες περί τετάρτου μνημονίου. Υπάρχει σε εξέλιξη το ονοματολογικό με τη Φύρο, όπου στην Βόρεια Ελλάδα τα πράγματα, λόγω και των διαδηλώσεων και των πολιτών οι οποίοι διαφωνούν στο θέμα της ονομασίας, τη συμφωνία, εν πάση περιπτώσει, των Πρεσπών. Κάτι το οποίο δεν ξέρω αν αυτό τελικά αλλάξει το Σύνταγμα από τον κύριο Ζάιφ με τον κύριο Ιβάνοφ και τα λοιπά. Να τα δούμε αυτά, βέβαια. Έτσι. Υπάρχει η ανησυχία στον κόσμο ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι καλή. Χωρίς όμως να γνωρίσουμε τι προβλέπει αυτή η συμφωνία, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, δυστυχώς και θέλω να το πω ευθαρσώς, εδώ πέρα διακινήθηκαν πάρα πολλά ψέματα. Και αν κάποιος δικαιούται την αλήθεια να την ακούσει ξανά και ξανά, είναι περισσότερο ο κόσμος ο οποίος, επιτρέψτε μου να το πω, με αυξημένες ευαισθησίες κατέβηκε και στα συλλαλητήρια. Πάρα πολλοί άνθρωποι από αυτούς που κατέβηκαν, και πρέπει να το πούμε ευθαρσώς, θεώρησαν ότι θα προσβληθεί μέσω της συμφωνίας η αρχαία ελληνική κληρονομιά για τη Μακεδονία. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Φίλιππος, η ιστορία της αρχαίας Μακεδονίας. Η συμφωνία η οποία κάνουμε για πρώτη φορά, μα για πρώτη φορά, κάνει μία τομή. Και οι γείτονές μας λένε δεν έχουμε σχέση εμείς με την αρχαία ελληνική παράδοση. Παραδέχονται ότι η γλώσσα τους είναι νότια σλαβική γλώσσα και λένε ότι, και κάνανε και κοινές συμβολικές μάλιστα για να το επικυρώσουν αυτό, με το ονομάσανε την λεωφόρο που ενώνει τις δύο χώρες, αλλάξαν το όνομα του αεροδρομίου τους,
αντιλαμβάνεστε κι εσείς και νομίζω και ο κάθε ένας από τους ανθρώπους που μας ακούει ότι μία επιμονή των γειτόνων μας στο να προσπαθούν να πείσουν τους αυτούς τους και τον υπόλοιπο κόσμο ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα ήταν μία κατάσταση απολύτως αποτρεπτική για οποιαδήποτε συμφωνία. Έχει γίνει λοιπόν μία τομή ως προς αυτό, έχουμε όλοι εγγυηθεί το απαραβίαστο των συνόρων, έχουμε τελειώσει με τους αλυτρωτισμούς, θα δουν και τα βιβλία τους, εάν υπάρχουν ψήγματα τα οποία υπονοούν ότι υπάρχουν εδαφικές διεκδικήσεις και να σας πω και κάτι, ξέρετε, η Ελλάδα σε αυτή τη σχέση είναι μεγαλύτερη χώρα. Είναι ισχυρότερη οικονομικά και με αυτή την αυτοπεποίθηση θα πρέπει να το προσεγγίσει το θέμα και κυρίως θα το προσεγγίσει και όλοι μας, πέραν από πολιτικές διαχωριστικές γραμμές. Υπό το φως μίας, θα σας έλεγα, πραγματικότητας η οποία είναι αδιαφυσβήτητη. Το βασικό πρόβλημα της Ελλάδας είναι η Τουρκία. Και η Τουρκία, μεθοδικά τις τελευταίες δεκαετίες, την Ελλάδα προσπαθεί να την περικυκλώσει με όρους επιρροής και να αυξήσει την επιρροή της στα βόρεια σύνορά μας. Εμείς έχουμε κάθε λόγο αυτό να μην το επιτρέψουμε να συμβεί. Έχουμε και τη δυνατότητα και το διπλωματικό εκτόπισμα και νομίζω και την μέθοδο στην εξωτερική πολιτική που μας το επιτρέπει. Κάποιοι στην Τουρκία για αυτή τη συμφωνία κλαίνε με μαύρο δάκρυ. Διότι είχαν σχέδια τα οποία για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα ήταν πολύ αρνητικά. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες και οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι σας λέω, με αυξημένες ευαισθησίες, βεβαίως, κατέβηκαν στα συλλαλητήρια, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι καθώς περνάει ο χρόνος και κυλάει και γίνονται όλο και πιο περισσότερο γνωστές οι πτυχές της συμφωνίας η οποία έχουμε, ηρεμεί ο κόσμος. Αντιλαμβάνεται, μπορεί να έχει μία πίκρα, διότι και μεταξύ μας δεν είχαμε συζητήσει, ξέρετε, πολύ, Δηλαδή, το ότι 140 χώρες, τους γείτονες μέχρι προχθές τους λέγανε Μακεδονία και τώρα πρέπει να τους λένε Βόρεια Μακεδονία, αλλά τους λέγανε με δική μας υπογραφή. Έτσι, και εμείς λέγαμε πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Δεν ήταν πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μοζαμβίκης το μη, ούτε της Μολδαβίας, ούτε ξέρω εγώ τι. Έτσι, ήταν της Μακεδονίας. Άρα υπήρχε η σύνθετη ονομασία. Η σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό είναι μια πολιτική την οποία έχει υποστηρίξει η ελληνική πλευρά για χρόνια. Θεωρώ κορύφωση αυτής της στρατηγικής επιλογής το Βουκουρέστι το 2008 με τον Κώστα Καραμανλή, ο οποίος έθεσε πάρα πολύ καθαρά τις κόκκινες γραμμές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, οι οποίες και υπηρετήθηκαν. Δυστυχώς κάποιοι επέλεξαν να κάνουν ένα άλμα προς το παρελθόν και να πολιτεύονται όχι όπως πολιτεύτηκε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Ανδρέας Παπανδρέου με την ενδιάμεση συμφωνία, ο Κώστας Καραμανλής μετέπειτα, αλλά να πολιτεύονται όπως πολιτεύτηκε υποκριτικά απολύτως ο κύριος Σαμαράς και η ομάδα του. Και αυτό μας λυπεί. Αλλά σας ξαναλέω, ένα τόσο ευαίσθητο θέμα είναι πάρα πολύ κρίσιμο και ο κόσμος με τις αυξημένες ευαισθησίες δικαιούται περισσότερο από κάθε άλλον να μάθει την αλήθεια. Ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο. Μήπως η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, κύριε Υπουργέ, δεν ενημέρωσε ή δεν ενημέρωσε έτσι όπως θα έπρεπε τους πολίτες προκειμένου να γνωρίζουν να είναι έτοιμοι για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Κοιτάξτε, αυτή η κριτική δεν είναι μια κριτική την οποία θα μπορούσαμε ευκολία να την απορρίψω. Πρέπει να είμαι απολύτως ειλικρινής, διότι εμείς ζούσαμε και σε μια κατάσταση που δεν αντιλαμβανόμασταν ακριβώς στην εσωτερική μας πολιτική συζήτηση τι ακριβώς συμβαίνει στον κόσμο. Βέβαια, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, και σε αυτό θέλω να είμαι εμφατικός, επιτρέψτε μου, ήτανε απολύτως by the book που λέμε, δηλαδή με τα προβλεπόμενα, έγινε με τους διπλωμάτες μας, έγινε με αλλεπάλληλα κύματα ενημερώσεων των πολιτικών δυνάμεων και φτάσαμε σε μια κατάσταση όπου έχουν γίνει πάρα πολύ σοβαρά βήματα και από εμάς και κυρίως όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, από τους γειτονές μας. Διότι ακούω τώρα, λέει ότι παραδώσαμε το θέμα του έθνους. Δεν περιγράφεται πουθενά έθνος. Το nationality, η λέξη nationality
είναι ηθαγένεια. Αν έχετε την ταυτότητά σας μαζί, ανοίξτε τη, θα δείτε μπροστά ότι εκεί που λέει το nationality το μεταφράζει ηθαγένεια. Δηλαδή περιγράφει τη σχέση ενός ανθρώπου με μια κρατική δομή, με μια κρατική οντότητα, με ένα κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προκειμένου. Καταλάβατε. Πιστεύετε ότι αυτό το θέμα της ονομασίας έχει δημιουργήσει μια κυβερνητική τριβή μεταξύ του εταίρου σας, του κυρίου Καμένου? Ναι, γιατί βεβαίως. Μην το κρύβουμε. Δεν θα το κρύψουμε τίποτα. Το παρακολουθούμε καθημερινά. Κοιτάξτε, δεν είναι, οι πολίτες έτσι δεν τρώνε κουτόχορτο και κυρίως υπάρχουν χιλιάδες τρόποι να ενημερωθεί κανείς. Και δεν υπήρχε και περίπτωση, ξέρετε, λόγω και της φύσης της συμφωνίας των δύο χώρων, αλλά και της ιδιοσυγκρασίας και του Αλέξη του Τσίπρα και του Πάνου του Καμένου, αυτά τα πράγματα να μπουν κάτω από το χαλί. Δεν μπαίνουν κάτω από το χαλί. Βεβαίως υπάρχει διαφωνία, η οποία νομίζω όμως ότι με την πάροδο του χρόνου θα φτάσουμε σε ένα σημείο και όταν θα αποδειχθεί ότι οι γείτονες, εάν και εφόσον βέβαια, έτσι, τηρήσουν όσα προβλέπονται στη συμφωνία, είναι μια διαφωνία η οποία είναι απολύτως διαχειρίσιμη. Δεν έχουν υπάρξει εκπλήξεις ως προς αυτό. Ήταν καθαρό από την πρώτη στιγμή και νομίζω ότι όταν θα φτάσει η Ελληνική Βουλή να έρθει να επικυρώσει πλέον και να αποδεχτεί τα τεράστια βήματα τα οποία κάνει η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για να μπούμε σε αυτή τη συμφωνία, εκεί θα υπάρξουν και πολύ μεγάλες πλειοψηφίες οι οποίες θα βάλουν έτσι και μια, θα σας έλεγα, σφραγίδα πάρα πολύ σοβαρής πολιτικής επιλογής πάνω σε αυτή την εθνική στρατηγική. Κυρίες και κύριοι, μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε ένα live news συνέχεια. Συζητούμε με τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, είναι πολλά σε εξέλιξη στην επικαιρότητα. Δεν είναι το μόνο το οικονομικό της χώρας, δεν είναι μόνο το ονοματολογικό. Πολύ πρόσφατα είχαμε τις εκλογές στην Τουρκία. Λίγο πριν στην κουβέντα μας για το ονοματολογικό, είπαμε και τους στόχους, αν θέλετε, τη σκέψη του Ερντογάν. Πώς προσπάθησε και προσπαθεί και σήμερα να διεισδύσει στα Βαλκάνια. Θέλω ένα σχόλιο επί αυτού. Κοιτάξτε, εδώ πέρα και εγώ και εσείς νομίζω δεν κομίζουμε κάτι καινούργιο στο δημόσιο διάλογο. Η στρατηγική της τουρκικής ηγεσίας είναι δεδομένη. Έχει προσπαθήσει να κατακτήσει το ρόλο της ηγέτιδας δύναμης του μουσουλμανικού κόσμου στην περιοχή και έτσι ακριβώς προσπάθησε και την επιρροή της να αυξήσει και στη Βόρεια Αφρική και τα Βαλκάνια. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο στην Ελλάδα, πέρα από την εξωτερική μας πολιτική, να το συνειδητοποιήσουμε όλοι μας, η κοινωνία των πολιτών, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, ότι η βασική μας στρατηγική και οι βασικές εκκρεμότητες, δεν θέλω να πω τίποτα πιο, είναι με την Τουρκία. Αυτή είναι οι βασικές εκκρεμότητες, τα βασικά ανοιχτά ζητήματα που έχει η ελληνική εξωτερική πολιτική και σε αυτό να εργαστούμε. Και αυτό, επιτρέψτε μου να πω, και το κάνω πρώτη φορά λόγω και της αρμοδιότητάς μου, αφορά και τα μέσα ενημέρωσης. Δεν μπορώ να βλέπω σε ελληνικά κανάλια να κάνουν σχεδόν διθυραμβικά σχόλια και ρεπορτάζ για τις δυνατότητες που έχουν οι ένοπλες δυνάμεις των εξανατολών γειτονά μας και στο ίδιο κανάλι να μην έχει μπει αντίστοιχο ρεπορτάζ για τις τεράστιες αποτρεπτικές δυνατότητες της ελληνικής πλευράς. Αυτά είναι πράγματα εξοργιστικά και θα έλεγα ότι οι εμπορικές συμφωνίες για ένα τηλεπαιχνίδι δεν είναι δυνατόν να επηρεάζουν τη γραμμή ενός τηλεοπτικού σταθμού σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα. Οι πολίτες μας καταλαβαίνουν και αν δουν και ανατρέξουν θα καταλάβουν πάρα πολλά. Πρέπει άπαντες όμως να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Εδώ δεν μιλάμε για κριτική σε μια κυβέρνηση ή όχι. Μιλάμε εάν εντέχνος στηρίζεται μια δύναμη με την οποία η Ελλάδα έχει καθαρά ανταγωνιστικά συμφέροντα. Λέτε για τα υπερόπλα του κυρίου Ερντογάν, ναι, του S-300, τα F-35. Λέω για ρεπορτάζ τα οποία προσπαθούν με κάποιο τρόπο και για λόγο ο οποίος, επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι ανεξήγητος, έχουν πληθώρα τέτοιου τύπου ρεπορτάζ. Δεν θα περίμενε κανείς από ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό τέτοιου τύπου προσέγγιση.
Λοιπόν, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες καταλαβαίνουν. Και νομίζω ότι σε όλα τα πράγματα υπάρχουν και όρια. Και καλό θα είναι άπαντες αυτό να το αντιληφθούν. Κύριε Υπουργέ, η Ελλάδα δεν έχει αφοβηθεί κάτι. Η Ελλάδα, γιατί το παρακολουθώ κι εγώ, βλέποντας ότι το υπερόπλο, η συμφωνία του Ερντογάν για τα F-35, η συμφωνία του Ερντογάν για τους S-300, όταν η Ελλάδα έχει δαπανά μάλλον 1,3 δις, 1,4 για την αναβάθμιση των F-16. Και σε πολλά άλλα όπλα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, κάτι το οποίο καθιστά την Ελλάδα πολύ πιο ισχυρή χώρα, τουλάχιστον στην άμυνά της. Ακριβώς. Κοιτάξτε, η αναβάθμιση των F-16 ήταν μια πάρα πολύ κρίσιμη επιλογή. Είναι μια επιλογή η οποία ακυρώνει οποιαδήποτε προσδοκία υπεροπλίας στον αέρα και βεβαίως η δική μας αποτρεπτική δυνατότητα με τα υποβρύχια τα οποία έχουν μπει στη θάλασσα τα τελευταία 2 χρόνια και η αξιοσύνη και οι δυνατότητες του πολεμικού μας ναυτικού είναι, νομίζω, ζητήματα τα οποία τα ξέρουν και οι θορυβώδεις γειτονές μας, για να το πω έτσι. Άρα λοιπόν, γι' αυτό και για να επανέλθω στο προηγούμενο, προξενεί πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση μια τέτοιου τύπου εντός πάρα πολλών εισαγωγικών δημοσιογραφική προσέγγιση, την οποία, επιτρέψτε να πω, θεωρώ απαράδεκτη. Απολύτως απαράδεκτη. Δεν μπορεί να σημαίνουν αυτά σε ελληνικά κανάλια. Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή, οι ίδιοι οι οποίοι δαπανούν τόσο χρόνο να μας μιλούν για τις δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας, να μην έχουν αφιερώσει ένα δευτερόλεπτο ή δύο να μας πούνε τι συμβαίνει με τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Λοιπόν, οι Έλληνες δεν τρώνε κουτόχορτο. Τα βλέπουν αυτά. Και να μην γελιώνται ορισμένοι, επειδή έχει τηλεθέαση ή ένα τηλεπαιχνίδι εκεί πέρα, ας πούμε, να νομίζουν ότι όλα τα άλλα τα καταπίνουν αμάσιστα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Τώρα, γιατί λέτε και για κανάλια, να σας πω ότι τελείωσε και η διαδικασία των αδειοδοτήσεων. Ναι. Σας χτύπησαν, επιτρέψτε μου εντός εκτός. Να σας θυμίσω κάτι. Με χτυπάγανε επίσης, διότι λέγανε ότι με την αδειοδότηση που κάνει ο παπάς μπορεί να έρθει ένας Τούρκος να πάρει κανάλι. Λοιπόν, και υπάρχει αυτή τη στιγμή ο Sky, ο οποίος έχει συμφωνία με τον εκ Τουρκίας προερχόμενο παραγωγό, τον κύριο Ατσούν, αν το λέω. Ατσούν, ναι. Αν το λέω, που έχει τα Survivor και αυτές τις ιστορίες και το μισό του τζίρου τον κάνει από αυτό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο υποκριτικός ήταν ο πόλεμος ο οποίος δεχτήκαμε, έτσι. Λοιπόν, τελειώσαμε, τελείωσε η αδειοδότηση, χρήματα μπήκαν στα κρατικά ταμεία. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη ερώτηση, της οποίας η απάντηση δυστυχώς έχει καλυφθεί κάτω από τη σκόνη που σηκώθηκε. Ζήτησα τα στοιχεία προχθές και ήρθαν στο γραφείο μου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Από το 2015 και μετά, ο φόρος διαφήμισης για τους πανελλαδικούς τηλεοπτικούς σταθμούς έχει αποφέρει στα δημόσια ταμεία 140 εκατομμύρια ευρώ. 140 εκατομμύρια ευρώ είναι τα λεφτά που δυνητικά θα έπαιρνε η ελληνική πολιτεία εάν είχε καταφέρει, χωρίς να έχει αυτά τα συνταγματικά ρυθμιστικά εμπόδια στο ενδιάμεσο, να εισπράξει εάν υπήρχε αδειοδότηση από την αρχή του 2015. Άρα εισπράξαμε λοιπόν αυτά τα χρήματα. Έχουμε εισπράξει 40 εκατομμύρια από τα τέλη χρήσης συχνοτήτων και βεβαίως από εδώ και μπρος θα εισπράττουμε και από το μειωμένο φόρο διαφήμισης αλλά και από τις τηλεοπτικές άδειες. Στο φάσμα της δεκαετίας και της διάρκειας των αδειών, πέρα από τα 200 σχεδόν εκατομμύρια που εισπράξαμε τώρα, θα πάμε γύρω στο μισό δις. Άρα λοιπόν πληρώσαν τα κανάλια. Τι έλειπε, δηλαδή θέλω να πω ότι η πολιτεία βρήκε τρόπο να εισπράξει αυτά που έπρεπε να εισπράξει. Τι έλειπε, έλειπε το πλαίσιο ρύθμισης. Τι έλειπε δηλαδή, έλειπε η αδειοδότηση εκ μέρους της πολιτείας, δηλαδή τι. Η πολιτεία είναι αυτή που δίνει την άδεια, απαιτεί να τηρείται ο νόμος και αν δεν τηρείται την ανακαλεί. Οι δημόσιες συχνότητες δεν είναι και δεν θα είναι πλέον καταπατημένες. Θα έχουν αποδοθεί με βάση μια συνταγματικά προβλεπόμενη, μια κατά τον νόμο 43-39 προβλεπόμενη διαδικασία. Αυτή είναι η μεγάλη μεταβολή. Μια πλήρης αντιστροφή στη σχέση ιδιωτικών συμφερόντων και πολιτείας, τα οποία ιδιωτικά συμφέροντα τη δουλειά τους κάνανε, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι βρήκανε την πολιτεία σε μια πολύ αδύναμη στιγμή. Ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είχε χάσει την αξιοπιστία του μέσα στη βύθιση των μνημονίων και καταφέρανε και πατήσανε την πολιτεία στο σβέρκο.
Δεν είναι όμως προς το συμφέρον της κοινωνίας, επιτρέψτε μου να σας πω, αυτή η κατήσχυση των ιδιωτικών συμφερόντων πάνω στο κοινό δημόσιο συμφέρον. Έχουν και δύο άδειες οι οποίες... Ναι, κοιτάξτε να σας πω, ο νόμος προβλέπει με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια το τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Είναι δύο άδειες, ας το πούμε μεταξύ μας, ορφάνες, για τις οποίες εάν προκύψει έμπρακτο ενδιαφέρον, τι σημαίνει έμπρακτο ενδιαφέρον, να εμφανιστεί κάποιος και με τα χρήματα και με το νομικό πρόσωπο το οποίο θα διεκδικήσει άδεια, η Ρυθμιστική Αρχή του Εθνικού Συμβούλου Ραδίου Τηλεόρασης υποχρεούται να τις προκηρύξει και τις άδειες που απομένουν. Αυτό ισχύει μέχρι την προκήρυξη των θεματικών πανελλαδικών αδειών. Εάν δεν προκύψει ενδιαφέρον, οι ορφανές άδειες μεταπίπτουν στην κατηγορία των θεματικών. Οι θεματικές πότε υπολογίζεται, γιατί πρέπει να ακολουθήσουν, κατά την άποψη του Υπουργείου, και οι περιφερειακές άδειες. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι οι περιφερειακές είναι ακόμα πιο κρίσιμο ζήτημα. Δηλαδή δεν θα ήταν, ας πούμε, εντελώς παράδοξο να σκεφτεί κάποιος ότι θα ήταν καλό τώρα να κάνουμε μια υπερπροσπάθεια μαζί με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να, με συγχωρείτε, να περάσουμε στη ρύθμιση του τοπίου και των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών. Εσείς ως άνθρωπος που υπηρετείτε έναν περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό το γνωρίζετε καλύτερα από μένα που είμαι στο χαρτοφυλάκιο για 3 χρόνια. Δυστυχώς η κατάσταση στους τηλεοπτικούς σταθμούς της επαρχίας είναι τέτοια η οποία περιέχει και φαινόμενα τα οποία θα θέλαμε και εμείς ως πολίτες αλλά και εσείς ως εργαζόμενοι στον τομέα να μην υφίστανται. Δηλαδή, σταθμοί χωρίς προσωπικό, χωρίς περιεχόμενο πρωτογενές, χωρίς ποιότητα, χωρίς επίπεδο, χωρίς κάποια έτσι, ελάχιστα... Έτσι, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε τώρα η λέξη αυτή, το σύστημα των προηγούμενων ετών... Δεν πρέπει όμως, ξέρετε... Και λόγω της κρίσης σήμερα... Φαίνεται πια η διαφορά, φαίνεται. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο λέτε. Εδώ θέλει, το ταγκό θέλει δύο που λέμε, δηλαδή θα έρθει η πολιτεία να ρυθμίσει, αλλά θέλω να κάνω και στη δική σας κοινότητα μια έκκληση. Εδώ είναι η ώρα να υπερβούμε αυτόν όλοι. Δηλαδή, ας σας πω ένα παράδειγμα, δεν θα ονοματίσω. Ήμουνα σε μια επαρχιακή πόλη και έκανα στο περιθώριο της επίσκεψής μου μια έτσι πρόχειρη συνάντηση με 2 ιδιοκτήτες καναλιών τοπικών. Ελάχιστο προσωπικό και ίδιο, ελάχιστο. Μιλάμε για ούτε μία δεκάδα δηλαδή, ούτε τους 10 δεν έφταναν οι εργαζόμενοι. Δεν είχαν καμία μέρημνα για συνεργασία. Να πούνε ότι ας ενώσουμε ρε παιδί μου τις δυνάμεις μας, να έχουμε μία στοιχειοδός ειδήσεις από την περιφέρεια. Να μπορούμε να ανοίξουμε ένα ζήτημα για την τοπική ανάπτυξη. Να συγκροτήσουμε και ακόμα αν θέλετε και ένα περιφερειακό κανάλι που έχει εκτόπισμα είναι σημαντικό στο να παρενοχλεί με την καλή έννοια την κεντρική εξουσία για ζητήματα της περιφέρειας. Καμία τέτοια μέρημνα. Η μέρημνα να μπουν στις τεχνολογίες. Ξέρετε, καταναλώνουμε οπτικοακουστικό υλικό από αυτά εδώ τα μηχανήματα καθώς περνάει ο χρόνος πολύ περισσότερο από τις συμβατικές τηλεοράσεις. Δηλαδή η συνέντευξή μας θα υπάρχουν άνθρωποι που πολλοί θα τη δουν από το κινητό τους ή από τη δική μου σελίδα στο Facebook ή από τη δική σας ιστοσελίδα. Καμία τέτοια μέρημνα. Άρα θέλει λοιπόν και από την κοινότητα των τηλεοπτικών σταθμών της επαρχίας και από την πολιτεία που βεβαίως πρέπει να λάβει κάποια μέτρα για να διευκολύνει και τη λειτουργία και να αποσυμπιέσει από βάρη τον τομέα αυτό. Αλλά θέλει και από την κοινότητα μία προσπάθεια να περάσουμε στην επόμενη φάση. Και η φάση, η τρέχουσα, είναι φάση η οποία έχει στοιχεία τα οποία δεν έπρεπε να έχει. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ο πάρα πολύ μικρός αριθμός εργαζομένων, το μηδενικό πρόγραμμα και η προσδοκία του να παίρνουμε, ξέρω εγώ, για να επιβιώνουμε μία διαφήμιση από 2 τοπικά καταστήματα και η ζωή συνεχίζεται. Δεν είναι έτσι. Η περιφέρειά μας μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και τα κανάλια μας, τα αδειοδοτημένα μας κανάλια στην περιφέρεια, να είναι η αιχμή του δόρατος και του στοχασμού, αν θέλετε, για το ρόλο που κάθε περιφέρεια μπορεί να παίξει για την ανάπτυξη της χώρας. Λέτε το μοντέλο ενός περιφερειακού σταθμού που θα ενοχλεί το γραφείο του Νίκου Παπά. Βεβαίως, για ζητήματα και της περιοχής και ο Παπάς του πρέπει και να ξέρει προβλήματα. Ότι ο τοπικός σταθμός έχει εργαζόμενους, ανοίγει ζητήματα, αποτελεί χώρο στον οποίο γεννιούνται ιδέες, κινητοποιεί τους παραγωγικούς φορείς.
Ας σας πω ένα παράδειγμα. Κάναμε τα περιφερειακά συνέδρια. Ξέρετε πόσο θα μπορούσαν να είναι ακόμα πιο πλούσια εάν οι τοπικοί περιφερειακοί σταθμοί είχαν συστηματικά εδώ και καιρό μπει σε ένα δημόσιο διάλογο, αξιοποιώντας τη δημόσια συχνότητα με τους τοπικούς φορείς, τα πανεπιστήμια, για το ποιος είναι ο ρόλος της κάθε περιφέρειας. Ποια τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, ποιες είναι οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρθουν για να αξιοποιηθούν αυτά τα πλεονεκτήματα. Θα ήταν όλων μας η δουλειά πολύ πιο παραγωγική. Καταθέτω όμως την αισιοδοξία μου. Νομίζω ότι καθώς βγαίνουμε από την κρίση, έχουμε βγάλει σαν λαός συμπεράσματα σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό αφορά και την πολιτεία και αφορά βεβαίως και τη δική σας την κοινότητα. Και τον ξεχωριστό ρόλο που οφείλει να παίζει βεβαίως, έτσι. Κυρίες και κύριοι, μικρή διακοπή, μη φύγει κανείς, επιστρέφουμε σε πολύ ελάχιστα λεπτά. Μετά τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε, συνομιλούμε με τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον κύριο Νίκο Παπά. Πριν αλλάξουμε θέμα, κύριε Υπουργέ, έτσι, επιπλέον στοιχεία για το τι θα γίνει και πότε μπορείτε να προσδιορίσετε με τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες, γιατί πραγματικά αφορά σχεδόν πια. Τυπικά και ουσιαστικά το ερώτημα έπρεπε να απευθυνθεί στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο είναι αρμόδιο για την αδειοδότηση. Προσωπικώς και γνωρίζοντας και βλέποντας τους ρυθμούς της ρυθμιστικής αρχής, νομίζω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία των αδειοδοτήσεων. Από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε και θα τα δούμε. Πρέπει να προηγηθεί και ένας διάλογος. Πρέπει να συμφωνήσουμε, και είμαι βέβαιος ότι το κάνουμε, για τον αριθμό των αδειών ανά περιφέρεια και να δούμε και το συνολικότερο πλαίσιο. Αλλά νομίζω ότι είμαστε στην κατάσταση που φάγαμε το γάιδαρο, που λέμε, με τις πανελλαδικές τηλεοπτικές άδειες, οπότε με τα περιφερειακά δεν θα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, είπατε νωρίτερα για το πώς μπορούμε πια μέσα από το κινητό μας να βλέπουμε τις ειδήσεις, να βλέπουμε τις ταινίες, να βλέπουμε το βίντεο, να βλέπουμε τον καιρό, να βλέπουμε το πώς κινούνται τα πλοία στις θάλασσές μας. Βεβαίως. Η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε αυτό το κομμάτι. Η Ελλάδα, να σας πω, η Ελλάδα έχει πλεονεκτήματα και μία κακοδαιμονία. Δηλαδή έχει καταπληκτικούς ερευνητές, εξαιρετικά πανεπιστήμια, παθιασμένους παραγωγούς και ανθρώπους των επιχειρήσεων στην αιχμή της τεχνολογίας. Τι δεν είχε? Δεν είχε σχεδιασμό και εθνική στρατηγική να συνενώσει όλες αυτές τις δυνάμεις, να ιεραρχήσει τις προτεραιότητες και να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες. Αυτό όμως νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αλλάζει. Δηλαδή με την συγκρότηση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, τι κάνουμε? Φέρνουμε σε μία ομπρέλα τον συντονισμό των δράσεων ψηφιακής πολιτικής, οι οποίες μπορούν να πηγαίνουν από την πρωτογενή παραγωγή, τη σχέση του πολίτη με το δημόσιο και το πώς το δημόσιο λειτουργεί εσωτερικά, μέχρι την βιομηχανία μας και τον τομέα του διαστήματος. Αυτό λοιπόν το φάσμα των δραστηριοτήτων μπαίνει κάτω από μια εθνική ψηφιακή στρατηγική, την οποία την έχουμε υποβάλει και την έχουμε συμφωνήσει και με τους εταίρους μας. Ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει τομέας της οικονομίας ο οποίος δεν θα γίνει παραγωγικότερος με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Από το δικό σας τομέα και το πώς η δημιουργική βιομηχανία μπορεί να γίνει ακόμα πιο ελκυστική, την πρωτογενή παραγωγή με την γεωργία ακριβίας και την αξιοποίηση δορυφορικών γεωργών. Θα μου επιτρέψετε να μείνω λίγο, γιατί η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι και μια περιφέρεια παραγωγική σε αυτόν τον κλάδο. Πολλοί σήμερα λένε τι είναι η γεωργία ακριβίας, ποια θα είναι τα ωφέλη και πώς μπορώ εγώ να ενταχθώ στην γεωργία ακριβίας και ποια θα είναι το ωφέλη. Κάτι το οποίο ακόμα δεν το ξέρουν, οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό. Θα σας πω αναλυτικά, θα σας πω, και εδώ είναι ένα έλλειμμα το οποίο θα πρέπει από κοινού και εμείς ως πολιτεία και εσείς ως μέσα ενημέρωση να το καλύψουμε το επόμενο διάστημα. Η γεωργία ακριβίας τι είναι? Είναι μια μέθοδος καλλιέργειας η οποία αξιοποιεί δορυφορικά δεδομένα, δηλαδή τις φωτογραφίες των χωραφιών, τα δεδομένα που μαζεύει από επίγειους σταθμούς, από κεραίες τηλεματικές οι οποίες υπάρχουν πάνω στη γη, μαζεύουν στοιχεία για την υγρασία, για την κατάσταση του αέρα και συνολικά και άλλα. Και αυτά τα συνδυάζει για να δώσει στον αγρότη μας εξειδικευμένη, εξατομικευμένη συμβουλή. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Σημαίνει ότι ο γεωπόνος, αντί να πάει και απλώς να ανοίξει το βιβλίο που είχε στο πανεπιστήμιο και να πει ότι στην περίπτωση αυτή κάνουμε αυτό, πάρε μπαρμπαμίτσο που έχει στο χωράφι και ρίξε φάρμακο. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Θα παίρνει εξειδικευμένη συμβουλή που θα του λέει
πότε και πόσο να ποτίσει, πότε και πόσο λίπασμα να ρίξει, πότε και πόσο φάρμακο να ρίξει. Δηλαδή θα του δείχνει για παράδειγμα το χωράφι του που έχει, παράδειγμα ροδάκινο, τι παραγωγικότητα είχε σε σχέση με τα χωράφια της περιοχής που είχαν ροδάκινο. Αυτό όπου έχει εφαρμοστεί, να ξέρετε, σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές δεκαετίες πριν. Και οι πιλωτικές, όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχουν και πιλωτικές εφαρμογές στην Ελλάδα. Εμείς έχουμε και άλλα δομικά ζητήματα στην πρωτογενή μας παραγωγή, αλλά δεν είναι της παρούσης. Αλλά όπου έχει εφαρμοστεί πιλωτικά, εξοικονομεί πόρους και κόστος 30-45% ανάλογα με την καλλιέργεια. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια δράση η οποία μπορεί πραγματικά να επαναστατικοποιήσει την πρωτογενή παραγωγή. Και την παραγωγή σου τη συλλέγεις την ώρα της. Δηλαδή εδώ μπορεί να υπάρξει και μια αλυσίδα αξίας. Δηλαδή τι, να λες ότι φτιάχνω κρασί, αλλά φτιάχνω κρασί με αμπέλια που είναι γεωργία ακριβίας. Άρα το έχω πάρει το τσαμπί ακριβώς την ώρα του. Δεν το πήρα ούτε άγουρο, ούτε παραγινωμένο. Έτσι, λέω ένα παράδειγμα. Νομίζω ότι εμείς τι έχουμε τώρα, έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα όπου θα αναπτύξει 6.500 σταθμούς σε όλη την επικράτεια. Θα αφορά περί τα 15 εκατομμύρια στρέμματα καλλιεργήσιμης γης και θα μπορεί εκεί ο αγρότης ακριβώς να ενταχθεί. Θα είναι ένα δημόσιο δίκτυο με ανοιχτά δεδομένα δημόσια τα οποία θα μπορούν να αξιοποιούν εκτός από τους αγρότες μας τα ερευνητικά μας κέντρα, τα πανεπιστήμια μας για να κάνουν μελέτες, να εξάγουν συμπεράσματα, να βελτιστοποιούν, να κάνουν εισηγήσεις για την βελτιστοποίηση της παραγωγής και νομίζω πραγματικά θα είναι μια κατάσταση μετάβασης σε μια καινούρια φάση. Βεβαίως, και για να μην παρεξηγηθώ, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής δεν μπορεί να τα λύσει όλα τα προβλήματα. Παράδειγμα, έχουμε στην καλλιεργήσιμη γη ένα χαρακτηριστικό που λέγεται μικρός κλήρος. Ναι, ο μικρός, έτσι δεν είναι, τεράστιο. Ο μικρός κλήρος σημαίνει μεγάλα σχετικά κόστη για τον αγρότη. Αυξημένα κόστη λόγω εκεί πέρα, του τον εκεί πέρα κλήρο. Εμείς δεν έχουμε καμία δυνατότητα να παρέμβουμε. Και για να έρθω και σε αυτό που σας είπα πριν, το ταγκό θέλει δύο, ομάδας παραγωγών, οικονομίας κλίμακας και αύξηση και της διαπραγματευτικής δυνατότητας. Και από κοντά αξιοποίηση και των νέων τεχνολογιών. Η Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Υπουργέ, έχει και δικούς της δορυφόρους. Δορυφόρους που χρησιμοποιούσε σε πάρα πολλά ζητήματα. Τι γίνεται? Αυτή τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω τι έγινε. Θα σας πω την ιστορία. Θα σας τα πω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Η Ελλάδα είχε αναπτύξει δορυφορικό σύστημα μέσω του ΟΤΕ. Δυστυχώς, όταν επωλήθη ο ΟΤΕ, επωλήθη μαζί και ο δορυφόρος και θεωρώ ότι πρόκειται για μια εγκληματική πολιτική επιλογή. Παρόλο που οι εισηγήσεις των τότε υπηρεσιακών παραγόντων προς την πολιτική ηγεσία ήταν να μην πουληθεί ο δορυφόρος. Είναι σαν να πουλώ το σπίτι μου και μαζί να πουλώ και τα έπιπλα που είναι μέσα και κάποια κοιμήλια ή κάποια πράγματα τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία. Βεβαίως η ιδιωτική εταιρεία μετά πούλησε το δορυφόρο διότι τα συμφέροντά της ήθελε να διασφαλίσει, έβγαλε κάποια χρήματα και έληξε ιστορία. Τι είχε λοιπόν η Ελλάδα? Η Ελλάδα είχε την τροχιακή της θέση στο διάστημα, που είναι 39 μοίρες ανατολικά του Greenwich. Είναι η θέση στην οποία κάθεται ο δορυφόρος ελληνικών συμφερόντων. Είναι πάνω από το Εθνικό Πάρκο της Κένια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο ελληνικός δορυφόρος, ο Ελλάσσατ 3, του οποίου η ζωή του οποίου η ζωή τελειώνει σύντομα, και ο Ελλάσσατ 3, ο οποίος εκτοξεύτηκε πριν από μερικούς μήνες, είναι 39 μοίρες ανατολικά. Μέχρι το τέλος του χρόνου, αρχές του επόμενου, εκτοξεύεται και ο Ελλάσσατ 4. Στους δορυφόρους αυτούς επάνω, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει τριπλάσια πλεονεκτήματα από ό,τι είχε πριν. Είχε 2 αναμεταδότες και πήγαμε στους 7. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και οι ένοπλες δυνάμεις και άλλες υπηρεσίες χρησιμοποιούν τους αναμεταδότες οι οποίοι υπάρχουν στον ελληνικό δορυφόρο. Είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη περιοχή, η περιοχή των εφαρμογών διαστήματος, η οποία άπτεται, θα σας έλεγα, και της εθνικής ασφάλειας και εφαρμογών όπως αυτές που συζητήσαμε και μίας σειράς πραγμάτων τα οποία καμία χώρα η οποία παίρνει στα σοβαρά τον εαυτό της δεν δικαιούται να αγνοεί.
Άρα σε αυτό το τομέα θεωρείτε ότι τα πήγατε καλά και έχουμε θεωρώ, πλέον δορυφόρους. Είμαι περήφανος που... για το γεγονός ότι καταφέραμε, υπογράψαμε σύμβαση με την εταιρεία η οποία είχε αγοράσει τον ελληνικό δορυφόρο, δεσμεύσαμε την εταιρεία να κάνει άλλα 500 εκατομμύρια επενδύσεις, να εκτοξεύσει κι άλλον, πολλαπλασιάσαμε τα ωφελήματα για τη χώρα και κυρίως δείξαμε σε φίλους και σε λιγότερο φίλους ότι αυτός δεν είναι ένας τομέας τον οποίο εμείς τον αγνοούμε ή θα κάτσουμε στα αυγά μας. Να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Στη Θράκη υπάρχει μια εταιρεία η οποία κατασκευάζει αισθητήρες, οι οποίοι έχουν διείσδυση στην παγκόσμια αγορά. Στην Αλεξανδρούπολη. Βεβαίως, ναι. Στην επίσκεψή σας την πρόσφατη. Που έχω πάει και την έχω δει, βεβαίως. Αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούσαν μόνοι τους να κατακτήσουν μια... Δεν γίνεται έτσι στις χώρες. Τα ζητήματα του διαστήματος είναι ζητήματα στα οποία οι επίσημες πολιτείες ανακατεύονται στα σοβαρά και υποστηρίζουν τη δραστηριότητα και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ο οποίος λειτουργεί εντός της επικράτειάς τους. Ας πω ένα παράδειγμα, ήρθα σε αυτό εδώ το γραφείο ήμουνα και άνοιξα το πρωί μια εφημερίδα και είδα ότι ένα πανεπιστήμιο ελληνικό συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα QB50, το πρόγραμμα κατασκευής και εκτόξευσης μικροδορυφόρων. Και λέω, για κάτσε, μισό λεπτό. Έχουμε δηλαδή ελληνικό πανεπιστήμιο, το οποίο από την αρχή μέχρι το τέλος κατασκευάζει μικροδορυφόρο. Και δεν χρειάζεται να αποδείξει σε κανέναν τίποτα, διότι αυτός ο μικροδορυφόρος γίνεται κομμάτι ενός ευρωπαϊκού συστήματος μικροδορυφόρων. Επικοινώνησα λοιπόν με τους ανθρώπους. Τους λέω, μπορούμε να φτιάξουμε δική μας, αποκλειστικά δική μας συστοιχεία μικροδορυφόρων. Η απάντηση ήταν θετική. Και προχωρούμε με 4 ελληνικά πανεπιστήμια και θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα τη δική μας συστοιχεία μικροδορυφόρων. Η αγορά μικροδορυφόρων, μην το παίρνετε αψήφιστα, είναι μια αγορά η οποία θα εκτοξευτεί τα επόμενα χρόνια. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένα κέντρο παραγωγής αυτών των αντικειμένων. Λόγω των πανεπιστημίων και των ΔΕΗ στη χώρα και των ανθρώπων που ασχολούνται με την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογία, κύριε Παπά, που ίσως τα προηγούμενα χρόνια να μην είχε εκτιμηθεί η δουλειά των πανεπιστημίων μας σε αυτή την χώρα και των ΔΕΗ που πραγματικά προσφέρουν πάρα πολλά και θα μπορούσαν να απογειώσουν. Έχουμε καταπληκτικούς και ερευνητές και ανθρώπους οι οποίοι έτσι υπηρετούν με μεράκι και χωρίς καν να έχουν στο μυαλό τους το οικονομικό όφελος την επιστήμη τους. Ξέρετε τι έχουμε. Έχουμε μια κακοδαιμονία, την οποία όμως είμαι αισιόδοξο ότι την ξεπερνάμε σιγά σιγά. Την κακοδαιμονία του κατακερματισμού. Πρέπει να περάσουμε στη φάση της ενότητας δυνάμεων. Γιατί να είναι τα 4 πανεπιστήμια χώρια το καθένα και να αναπτύσσει τέτοιου τύπου εφαρμογές και απλώς να έρχεται ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό να τους λέει «Α, φτιάξα μου και εσύ δύο κομμάτια». Και να μην έρχεται η εθνική στρατηγική, η δημοκρατική μας πολιτεία και να λέει «Ελάτε εδώ, όλες οι δυνάμεις να συζητήσουμε, ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες μας». Για μισό λεπτό έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες οι οποίοι αυτό το πράγμα μπορούν να το κάνουν. Θα τους ενισχύσουμε, να βρούμε χρηματοδότηση για να γίνουν, να αναπτύξει αυτά τα συστήματα η Ελλάδα και γιατί όχι να τα πουλήσει και έξω. Το ξέρετε ότι οι ελληνικές εταιρείες αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν τζίρο 150 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε εξαγωγές. Και αυτά τα έχουν καταφέρει μόνοι τους, χωρίς να έχει προλάβει η πολιτεία να σταθεί όλα αυτά τα χρόνια δίπλα τους. Να φανταστείτε αν στηρίξει η πολιτεία τώρα αυτές τις επιχειρήσεις. Μα έτσι πρέπει να είναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Ελλάδα να μην μπορεί να πάει στο μισό ή στο ένα δις εξαγωγές, εφόσον έχει εταιρείες οι οποίες δεν έχουν πλέον να αποδείξουν τίποτα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα που μας φιλοξενήσατε στο γραφείο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα μας δοθεί δυνατότητα και σε άλλες συναντήσεις, κύριε Υπουργέ, να πούμε ακόμα περισσότερα, διότι οι εξελίξεις τρέχουν. Εδώ και να σας πω μόνο κάτι καταληκτικό. Ο κόσμος πρέπει να μάθει την αλήθεια. Και να μάθει την αλήθεια γιατί η χώρα ξαναστέκεται στα πόδια της και σε αυτές τις στιγμές εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να φοβούμαστε κανέναν. Και στα πόδια μας μπορούμε να σταθούμε και με αυτοπεποίθηση να λειτουργήσουμε και να κερδίσουμε για τα παιδιά μας ένα ακόμα καλύτερο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, εμείς ευχαριστούμε θερμά εσάς για την προσοχή σας. Καλό βράδυ σε όλους.